φυσικού υπερορισμού στην προσπάθεια του ανταγωνισμού και του ελέγχου των αγορών. Με έντονη προχώρησαν στην ανίερη συμμαχία με το κράτος φωνιά του Ισραήλ και του στρατοκράτους πραξικοπατίες της Αιγύπτου για τον έλεγχο παραγωγής και ροής των υδραυλανθράκων, προκαλώντας αποσταθεροποίηση και σοβαρό κίνδυνο πολέμου στην περιοχή. Ήδη άρχισε η κούρσα των εξοπλισμών, η έξαρση σε εθνικιστικές κορώνες και λεονταρισμούς, δημιουργώντας κλίμα ώστε να οδηγηθούν οι λαοί σε όλεθρο και σφαγή για τα φέρει το φαΐ, όπως χαρακτηριστικά υποποιητής. Στην περίπτωσή μας, για τα πλούτη των πολυεθνικών, το ασίδο του παγκόσμιου κεφαλαίου που θα εκμεταλλευτούν τα σπάργανα της γης, βρωμίζοντας και καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον. Στις μέρες μας, το φάντασμα του φασισμού σηκώνει απειλητικά το κεφάλι του, εκμεταλλευόμενο τη συγκυρία σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα, οι συνεχιστές των σύλλογων της κατοχής, οι φωνιάδες της Χρυσής Αυγής, ταΐζουν με μίσος που είναι το όπλο τους αφελείς και αγαρακτισμένους, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι η πιο βάρβαρη μορφή του συστήματος. Σηκώνουν κεφάλι και οι ακροδεξιοί και τα κέντρα διαφθοράς που έφεραν τον κόσμο της δουλειάς και τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια, την απόγνωση και τις αυτοκτονίες, ενώ οι ίδιοι γέμισαν τους φορολογικούς παραδείσους με δισεκατομμύρια από το μεγάλο φαγοπότη. Για να προστατευτεί και να διανύσει την εξουσία του, το σύστημα δημιουργεί ένα πλέγμα θεσμών και νόμων που να υπηρετεί την κυρίαρχη τάξη των εκμεταλλευτών. Ένα τέτοιο πλαίσιο έχει δημιουργηθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση με τους νόμους του Καποδίστρια, Καλλικράτη και τώρα τον Κλισθένη, που υπό τον έλεγχο της περιφέρειας και του κεντρικού κράτους, αφού μετέφεραν ευθύνες όπως σχολικά κτίρια, νοσοκομεία, πάρκα και άλλα, αφαίρεσαν πόρους επιβάλλοντας σε σκελμένους προϋπολογισμούς για να δημιουργούνται τα περίφημα ματωμένα πλεονάσματα που τα αφεντικά στην Ευρώπη απαιτούν. Ακόμα βοήθησαν στην ερήμωση και αστικοποίηση της υπαίθρου, ιδιαίτερα με τον Κλισθένη, επιδιώκεται η πολιτική κουλτούρα της συνένεσης και της συνδίκησης, ώστε να λιανθούν οι αντιθέσεις για μελλοντική χρήση. Το φαινόμενο αυτό είναι χαρακτηριστικό. Στους περισσότερους δήμους και ιδιαίτερα στις περιφέρειες θα δημάστε τις φιέστες του Τσίπρα με την κουστοδία του ανά τη χώρα, με περιφερειάρχες, εμπόρους, βιομηχάνους, εφοπλιστές για την δίθεν ανάπτυξη. Ήταν η πρόβα για την περιβόητη κοινωνική συμμαχία, για την άμβληση των κοινωνικών αντιστάσεων και το μοίρασμα της πίτας ανάμεσα σε ομίλους, εργολάβους, κατασκευαστές και άλλα τροπτικά του κρατικοδίου του καπιταλισμού. Στην Αττική, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου, προκειμένου να αναρριχηθεί και να καταλάβει το θόκο, ακολούθησε την ίδια τακτική με το κόμμα της. Μια τακτική δίθεν ανατρεπτικής πολιτικής, υποσχόμενη ότι θα προστατέψει τη δημόσια περιουσία, ότι θα συγκρουστεί με τα τυχοδιοκτικά συμφέροντα, ότι θα σεβαστεί το περιβάλλον και τα δάση, ότι θα βρει λύση στα χρονίζοντα προβλήματα. Όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι ανέλαβε τη διοίκηση, ακολουθώντας την τακτική της ενσωμάτωσης, όπως η Ανταρσία είχε προβλέψει και καταγγείλει, προσδέθηκαν αμέσως με τα κέντρα παραεξουσίας και πιστεύοντας ότι μαζί τους θα μακροημερεύσουν, υλοποίησαν άμεσα τους συλλογισμούς της προηγούμενης διοίκησης, επιδοτώντας το άντρα του Μελισανίδη με 20 εκατομμύρια ευρώ και δαπανώντας άλλα 40 εκατομμύρια για την καταστροφή της πόλης, για υπογειοποιήσεις και άλλες παρεμβάσεις, εγκρίνοντας μελέτες ακόμα και αντισυνταγματικές και αφήνοντας τις φασιστικές ομάδες ανεξέλεκτες να βιοπραγούν με την ανοχή και της αστυνομίας. Συνένεσαν και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για το ξεπούλημα του ελληνικού με όλο το παραλιακό μέτωπο, ξεπερνώντας πραξικοματικά και κάθε νομικό πλαίσιο, ώστε να φτιάξει ο Λάτσης μια ιδιωτική πόλη. Πρίκησε με 130 εκατομμύρια το Ίδρυμα Νιάρχος για τη μετατροπή της παραμπλίας, ώστε να εξοπερετούνται τα ιδιωτικά κότερα της ελίτ, αποκόβοντας τη θέα και την πρόσβαση στους κατοίκους. Παρέδωσε την εκμετάλλευση των αποβλήτων στους ιδιώτες όπως ο Αλέκτορ, επέτρεψε τη δημιουργία του Χιτάβαρ Νάβα, εξαπατώντας τους κατοίκους. Καταστρέφει τις ρεματιές στη Ραφίνα και στο Καλαμάκι, ικανοποιώντας τους καταπατητές όπως και στο Κηφισό. Δεν αντέδρασαν όταν ο Τσίπρος εντελώς αυθαίρετα χάριζε το πάρκο Γουδί Λυσίων στον Αλαφούζο για να φτιάξει γήπεδο ανάμεσα σε 4 νοσοκομεία και μολ, όπως η Αμερικανική εταιρεία απαιτούσε, όπως και στην Ακαδημία Πλάτωνα. Δεν είπαν κουβέντα για τον νόμο για τα δάση που τα άφησαν βορρά στους καταπατητές.
Συνένεσα στο νόμο για τα αγιαλών που τον χαρίζουν κατά παραγγελία στους εκμεταλλευτές και τους ξενοδόχους. Άφησα να περάσουν αδιαμαρτύρητα όποια στοιχεία δημόσιας περιουσίας ακόμα και αρχαιότητες στο περίφημο ΤΑΠΕΔ. Παρέδωσαν το λιμάνι του Πειραιά στον Κινέζικο Ιμπεριαλισμό. Το υπέγραψε ο Υπουργός που όταν ήταν επικεφαλής της παράταξης ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα περάσουν πάνω από τα κορμιά της. Τώρα τεμαχίζουν το πεδίο Άρεως και το προσφέρουν στους ανθρώπους της νύχτας για εκμετάλλευση. Η παράταξή μας στην περιφέρεια, η αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αττική, συνεπής της διακηρύξης της και για δημοκρατική λειτουργία, ακολούθησε την αλλαγή στην εκπροσώπησή της. Οι σύντροφοι που επιφορτίστηκαν την ευθύνη σήκωσαν το βάρος της αποκάλυψης και της σκοπιμότητας της παράταξης Δούρου και τις συμπλέωσαν δίθεν αντιπολίτευσης. Στάθηκε αρρωγός και υπερασπιστής των αγώνων του λαού της Κερατέας, της Φιλαδέλφειας, της Φιλής, της προστασίας του Ημιτού, του Πάρκου Γουδί Λυσίων, των ηρμαγμένων κατοίκων της Μάντρας, στην ανίποτη τραγωδία του Μάτι, αποτέλεσμα της διαχρονικής ασυδοσίας, της νομιμοποιημένης από το κράτος και τους διαπλεκόμενους θεσμούς. Σας καλούμε με την ψήφο σας και κυρίως με τη συμμετοχή σας και τη συστράτευσή σας να αγωνιστούμε πολύ μαζί για να μπούμε φραγμό στα σχέδιά τους, να ζωντανέψουμε το όραμα για μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια, χωρίς εκμετάλλευση, με σεβασμό στον κάθε άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.